από τη Γεωργία, ο Τζόνι, το Ράτζε για την κόκκινη γωνία. Για την μπλε γωνία, παρακαλώ. Ο Ρομπέν του Νότου, The Ρομπέν of South, Λουκάς Πρίσπεκ, να έρθει στο ρίγκ. The moment. Χρυσός χορηγός iProSport από το South Coast και το Blue Water στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Πρώτη μάχη με όρους πυγμαχίας, τρεις γύρι των τριών λεπτών για την κατηγορία των 67 κιλών. Στην κόκκινη γωνία, ο αθλητής έχει 23 αγώνες αεραστεχνικούς, έναν επαγγελματικό. Έχει δύο πρωταθλήματα παιδών, είναι 18 χρονών. Προπονητές του ο Νίκος Φυρίδης και ο Σταύρος Ανδρεαδάκης από τη σχολή Gladiator Team. Είναι 18 χρονών, χειροκροτήστε τον Τζόνι τον Ράτζε από τη Γεωργία. Ο αθλητής στην μπλε γωνία με 40 αγώνες, 36 νίκες, 10 νοκάουτ. Είναι 31 ετούς, προπονητής του ομοσπονδιακός προπονητής από τους κορυφαίους επίσης αθλητές στο χώρο κάποτε, Κώστας Αθανασόπουλος από τη σχολή Fighters. Διαιτητής του αγώνα ο κύριος Νίκος Δροσόπουλος, Supervisor κύριος Άρης Πάνο, Γιώργος Στεφανόπουλος, Ολυμπιονίκης μας, δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριος Γιώργος Μιχαηλίδης, Κώστας Ιωακημίδης. Ο γιατρός μας, άξιο με γιατρία δράση και φυσικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα το κάνω και στη συνέχεια τον Όμιλο Ιατρικού που βρίσκεται σήμερα εδώ μας. Έχει χορηγήσει και το ασθενοφόρο που είδατε στην είσοδο. Ελπίζουμε να μην το χρειαστούμε ωστόσο. Καλή τύχη και στους δύο. Κυρίες και κύριοι, No Limits 24 από το South Coast στην Αθήνα. Η σπουδαία επαγγελματική διοργάνωση No Limits με κύριο πρωταγωνιστή την επαγγελματική πυγμαχία. Πρώτος αγώνας, το Ράτζε εναντίον Πρίσπεκ. Το Ράτζε κόκκινη γωνία, Πρίσπεκ μπλε. Το Ράτζε με προπονητές τους κυρίους Σφυρίδη και κύριο Ανδρεαδάκη. Και από την άλλη Πρίσπεκ από τους Fighters, τον κύριο Αθανασόπουλο. Πρώτος γύρος. Το Ράτζε με τα κόκκινα γάτια, δεξιά γκάρτ, δηλαδή το καλό του χέρι είναι το αριστερό. Πρίσπεκ, κανονική γκάρτ. Έχει πάρει το κέντρο του ρινγκ. Ο Πρίσπεκ κυνηγάει τον, το Ράτζε. Το Ράτζε δείχνει να θέλει πιο πολύ να πάει σε παιχνίδια αντεπιθέσεων, δηλαδή περιμένοντας και φεύγοντας προς τα πίσω να δίνει χτυπήματα. Χαρακτηριστικό δείγμα υψηλής τεχνικής κατάρτισης. Από την άλλη, ο Πρίσπεκ δουλεύει πολύ καλά την μεσαία και κοντινή απόσταση, όπως τώρα που δίνει ένα σερί. Ο Πρίσπεκ πρέπει να γίνει πιο εύστοχος σε αυτό το σερί του. Πολλά τα χτυπήματά του προσγειώθηκαν, αλλά πάνω στα γάντια του το Ράτζε. Ξαφνική αντεπίθεση, γινώντας με το πίσω χέρι, όπως πολύ σωστά πρέπει να παίζει ένας δεξιογκάρντης απέναντι σε μια κανονική γκάρτα από τον το Ράτζε. Αριστερό κροσέ, χωρίς κανένα πρόβλημα με βήμα πίσω και παρέτα αυτό χρόνο απόφυγε ο Ράτζε. Πρίσπεκ προσπαθεί για να σπάσει την απόσταση από το Ράτζε να δουλέψει πάνω κάτω, δηλαδή να προσανατολίσει το Ράτζε και με προσποίηση να μπει μέσα στην γκάρτ και να δουλέψει τη μεσαία του και κοντινή απόσταση τα χτυπήματά του. Πρίσπεκ πρέπει να ξεκινήσει πιο πολλές φορές με το δεξί του χέρι, όπως τώρα ουσιαστικά το δυνατό του χτύπημα ήταν και η έναρξη της επίθεσής του. Το Ράτζε όμως πολύ ωραία
ενώ δέχτηκε το πρώτο χτύπημα, άδειασε τον Πρίσπεκ στο δεύτερο που επιχείρησε ο Πρίσπεκ. Πολύ ωραίο παρέ και δεξί κροσέ ταυτόχρονο από τον Τοράτζε. Πολύ καλή άμυνα μέχρι στιγμής. Από την άλλη ο Πρίσπεκ συνεχίζει να κυνηγάει και να θέλει να δουλέψει το κορακόρ. Πολύ ωραίο εσκίφ, αλλά η συγκεκριμένη στρατηγική πρέπει να συνδυαστεί και με χτυπήματα από τον Ράτζε αν θέλει να γίνει κίτσα από τον αγώνα. Όπως τώρα ο Πρίσπεκ δουλεύει και έχει δώσει το σερίτου, όπως τώρα πέρασε το δεξί του κροσέ, δεύτερο δεξί κροσέ που περνάει ακριβώς πάνω στο τέλος του πρώτου γύρου. Εδώ βλέπουμε τα highlights. Να καλωσορίσουμε και την προμότερ του No Limits, τη Γεωργία Μπιτάκου. Καλησπέρα Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια υπέροχη περιγραφή που έχεις αναλάβει στο No Limits που κλείνει τη σεζόν. Για πρώτη φορά την Αϊκή Ριβιέρα, για πρώτη φορά καλοκαίρι στην Αθήνα και όπως βλέπεις ήταν μια σωστή επιλογή τελικά. Είναι κατάμεστο το Blue Water εδώ στο South Coast. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Ματζίκα για την παραχώρηση του χώρου βέβαια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί σήμερα επαγγελματικός αγώνας πυγμαχίας ως main fight είναι ένα κορυφαίο παιχνίδι όπως εσύ ειδικά ως παλέμαχος πυγμάχος ξέρεις πολύ καλά. Ο Ιωαννίδης με τον Κβιντασβίλη είναι πραγματικά οι δύο κορυφαίοι αθλητές της κατηγορίας. Αναμετρώνται για πρώτη φορά, έχω πολλή αγωνία για το τι θα γίνει και χαίρομαι που ξεκινήσαμε με πυγμαχία. Ο Τζόνιο Τοράτζε μπαίνει για πρώτη φορά στην κάρτα του No Limits και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Το Λουκά τον ξέρω, έχει αγωνιστεί ξανά στο παρελθόν ως kickboxer βέβαια, είναι η πρώτη φορά που παίζει πυγμαχία. Δάσκαλος ο Λουκάς των Fighters στα νότια προάστια και ο Τοράτζε νομίζω πραγματικά ανεξαρτήτως αποτελέσματος θα έχει συνέχεια μαζί μας, δεν συμφωνείς? Μέχρι τώρα έχει πάει πάρα πολύ καλά ο νεαρός επαγγελματίας πυγμάχος, πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Από την άλλη ο Πρίσπεκ δείχνει να θέλει να δουλέψει περισσότερο πάνω στο ring. Είναι χαρακτηριστικό βέβαια και της μεγαλύτερης εμπειρίας που έχει ως αθλητής. Το Ράτζε πρέπει να συνηθίσει στον υψηλό ρυθμό που έχει ένας επαγγελματικός αγώνας πυγμαχίας. Δείχνει ότι έχει ένα κενό σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να δώσει πολλά χτυπήματα και να διεκδικήσει την νίκη. Απ' την άλλη ο Πρίσπεκ ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η επαγγελματική πυγμαχία σημαίνει πολλά χτυπήματα. Θέλει πολύ μεγάλη συχνότητα χτυπημάτων η επαγγελματική πυγμαχία. Μου αρέσουν πάντοτε, Χρήστο, οι αναλύσεις σου. Εκτός από παλέμαχος, είσαι και δάσκαλος στο Βυζαντινό, στο ΆΚΑ, να πούμε και για το κοινό που μας ακούει. Κάνεις εξαιρετικό έργο και από κάτω βλέπω στα πλάνα και χαίρομαι πολύ φυσικά και το Στεφανόπουλο, τον Ολυμπιανό και τον Σκυπνάκο. Είναι ο σούπερβάιζορ του αγώνα. Ναι, ο Γιώργος. Δίπλα του και ο Άρης ο Πάνο, εξαιρετικός δάσκαλος του Κολοσσού από τα Γιάννενα. Ο Νίκος ο Δροσόπουλος. Σπουδαίοι προπονητές. Και έχουμε φροντίσει να έχουμε μια εξαιρετική σύνθεση κριτών και διαιτητών απόψε γιατί όλα τα παιχνίδια είναι αμφίροπα. Να επιστρέψουμε λίγο στο δεύτερο γύρο. Ο Λουκάς Πρίσπεκ συνεχίζει το σερί κυρίως από την κοντινή του απόσταση όπως τώρα και έχει βρει ένα σημείο κλειδί να περνάει το αριστερό του κροσέ. Συνήθως έχει κατεβάσει το δεξί του χέρι όπως τώρα ο Τοράτζε. Δείχνει ο Πρίσπεκ να σημαδεύει πολύ καλά και να βλέπει αυτό το κενό πάνω στην άμυνα του Τοράτζε. Του έχει δώσει πάρα πολλά σημεία. Και ο Τοράτζε, όπως καταλαβαίνουμε, πρέπει να σηκώσει τις άμυνές του. Είδαμε τώρα ένα δεξί ψηλό uppercut στο σαγόνι του Πρίσπεκ από το Τοράτζε. Πολύ ωραίο συνδυασμός και μια αριστερή κόντρα, όπως τώρα. Δεξί κροσέ αριστερό, direct, όπως πολύ σωστά πρέπει να δουλεύει ένας αθλητής με δεξιά guard. Και ο Πρίσπεκ, για άλλη μια φορά, κυνηγάει να δώσει δουλειά πάνω στο σώμα, να δώσει θυμάτα πάνω στο σώμα του Τοράτζε, να κατεβάσει άμυνες στο Τοράτζε και έπειτα να σηκώσει τα κροσέ του. Είναι κάτι που ο Τοράτζε πρέπει να προσέξει. Αριστερό κροσέ, πάλι αριστερό κροσέ από τον Πρίσπεκ. Πρέπει να βρει λύσεις πάνω στα κροσέ του Πρίσπεκ ο Τοράτζε.
Πολύ ωραία δουλειά από τον Μπρίσπεκ μέχρι στιγμή στο δεύτερο γύρο. Έχει μαζέψει σημεία. Τελειώνει ο δεύτερος γύρος. Πολύ ωραία μάχη πάντως, πραγματικά, και αξιοθαύμαστος και ο Λουκάς που για πρώτη φορά, όπως είπαμε, παίζει με όρους πυκμαχίας, αλλά και ο Τζόνι πραγματικά μπορεί και στέκεται πολύ καλά απέναντι σε έναν έμπειρο αθλητή όπως είναι ο Πρίσπεκ. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολος αγώνας για τον Ράτζι. Σίγουρα όμως πρέπει να βάλει στο παιχνίδι του, όπως προαναφέραμε, περισσότερα χτυπήματα, περισσότερο ρυθμό. Ο Πρίσπεκ στη μεσαία και την κοντινή απόσταση είναι επικίνδυνος. Έχει πάρει πολλά σημεία. Θέλω να δω αν στο τρίτο γύρο το Ράτζε, σύμφωνα και με τις οδηγίες της γωνίας του, θα βρει την λύση, θα βρει αντίδοτο. Πλήθος κόσμου απόψε εδώ και πάρα πολλοί επιχειρηματίες. Είμαι πολύ χαρούμενη που για πρώτη φορά είναι κοντά μας και ο Γιώργος Αποστολόπουλος, ο πρόεδρος του ιατρικού ομίλου, του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και όχι μόνο. Ο όμιλος πλέον είναι κοντά στα No Limits, Χρήστο. Μια συμφωνία εξαιρετική για εμάς. Οι αθλητές μας θα μπορούν πραγματικά να έχουν την απαραίτητη περίθαλψη αλλά και αποκατάσταση στα υπερσύγχρονα κέντρα του ομίλου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο αλλά και τον Χρήστο Γιώκα που συνέβαλε για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Για πρώτη φορά συμφωνία τέτοιου επίπεδου σε μια επαγγελματική διοργάνωση όπως τον Ολύμπης. Είναι εξαιρετική δουλειά αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι το ιατρικό κέντρο πίσω από τους αθλητές. Η ασφάλεια των πρωταθλητών είναι πολύ σημαντικό φυσικά να μπορούμε να διασφαλίζουμε τους μαχητές μας. Ο Πρίσπεκ συνεχίζει να κυνηγάει στον γύρο τον Ράτζε. Το Ράτζε δείχνει κουρασμένος, δείχνει να μην έχει πάρα πολλές ανάσεις πλέον και τον οδηγεί το ταλέντο του, τον οδηγεί η καλή τεχνική κατάρτιση. Αλλά θα πρέπει, όπως προαναφέραμε, να δώσει περισσότερα χτυπήματα αν θέλει να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από αυτόν τον αγώνα. Πρίσπεκ συνεχίζει να δίνει πάρα πολλά χτυπήματα μεσαίας και κοντινής απόστασης. Οι συστάσεις από τον διαιτητή, τον κύριο Δροσόπουλο, να μην σπρώχνει, έτσι ώστε να μην τον οδηγεί στις γωνίες και στα σκηνιά τον το Ράτζε. Ο Πρίσπεκ, πάλι συστάσεις. Είναι όμως στάσεις πολύ λογικές σε ένα αγώνα επαγγελματικής πυγμαχίας. Είδαμε τώρα πολύ ωραία πώς φεύγοντας ο Ράτζε έδωσε το δεξί του κροσέ. Η απάντηση όμως με ένα εξάρι, εφτάρι συνδυασμό με uppercuts και κροσέ από τον Πρίσπεκ. Πάλι στα σκηνιά ο Ράτζε. Και ένα σηκώτη τώρα, ναι, έχουμε ένα σηκώτη. Ο Τωράτζε δείχνει να μην μπορεί να αναπνεύσει. Πολύ καλό εύστοχο χτύπημα στο σηκώτη Τωράτζε από τον Πρίσπεκ. Για να δούμε εάν μπορέσει να το βγάλει αυτό το χτύπημα. Ο κύριος Ζωσόπουλος προσπαθεί να καταλάβει αν μπορεί να συνεχίσει ο αθλητής ή όχι. Μπορεί τελικά. Μπράβο στον Τωράτζε που έβγαλε το χτύπημα αυτό από τον Πρίσπεκ. Παρέ και μια αριστερή κόντρα από το Ράτζε. Πρίσπεκ συνεχίζει, δίνει τώρα μια δεξιά κόντρα και αυτός ως απάντηση και σερί εκ νέου πάνω στο Ράτζε. Ψάχνει να βρει πάλι σηκώτη, αλλά αυτή τη στιγμή ο Ράτζε έχει βρει την κατάλληλη άμυνα. Και οι συστάσεις πάλι στον κύριο Δροσόπουλο στον Πρίσπεκ για να μην σπρώχνει κυρίως με το κεφάλι του τον Ράτζε. Αριστερό δεξί άμπερκα και σηκώνει μετά αριστερό δεξί κροσέ. Αριστερό δεξί απάντηση από τον Ράτζε. Οι συστάσεις στον κύριο, τον κύριο Δροσόπουλο στον Ράτζε να μην σκύβει. Τέλος τρίτου γύρου. Και τέλος του αγώνα.
Το πιο θερμό σας χειροκρότημα, νομίζω το αντιλαμβάνεστε. Εξαιρετική μάχη, εξαιρετική πραγματικά. Το ένστικτό μου για άλλη μια φορά δεν με πρόδωσε, γιατί και στον Τζόνι που παίρνει για πρώτη φορά στα No Limits είδα ένα διψασμένο πρωταθλητή για διάκριση και δεν έκανα λάθος. Ο Λουκάς φυσικά για κεκριμένους πρωταθλητές, οι αγώνες που προανέφερα αφορούν το kickboxing, πρώτη φορά αγωνίζεται στην πυγμαχία και περιμένουμε με αγωνία γιατί πραγματικά ήταν συναρπαστική μάχη. Έρχεται λοιπόν το αποτέλεσμα των κριτών μας και... Σύμφωνα με πλειοψηφική απόφαση των κριτών, νικητής της πρώτης μάχης για απόψε, Μπλε Γωνία, Λουκάς, The Roman of South, Brisbane. Την νίκη μου την αφιερώνω σε όλους τους fighters, στην οικογένεια μου fighters, στο δάσκαλό μου, στην οικογένεια τη δικιά μου και σε όλο τον κόσμο που ήρθε να μας δει.